Σε απόγνωση βρίσκονται οι επαγγελματίες, ιδίως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες έχουν δει τα μαγαζιά τους να περικυκλώνονται στην κυριολεξία από τόνους σκουπιδιών. Αν και οι ίδιοι προσπαθούν να καθαρίσουν την περιοχή όπου δραστηριοποιούνται, η κατάσταση παραμένει τραγική. Πάμε να καθίσουμε 5-10 λεπτά, θα δείτε και τους ποντικούς. Κάθε πρωί αναγκαζόμαστε να ρίχνουμε χλωρίνη σαν μαγαζάτορας εδώ, που έχουν την ευθύνη εδώ δίπλα για να είναι καθαρό το δικό μας σημείο. Και περνάνε τουρίστες, περιμένουμε κόσμο. Τα λαδάκια παιδιά σήμερα στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο που περνάει όλος ο κόσμος, ο τουρισμός μας, η βιτρίνα μας είναι τα λαδάδικα. Και εδώ μας έχει το κράτος μας έχει αυτό το έσχος. Το κράτος αυτό είναι καθαρά φοροεισπρακτικό. Αν κάνουμε κάτι παράνομο, το παραμικρό, κατευθείαν τρώμε στο κεφάλι. Αυτά τα έσχετα βλέπουνε. Οι επαγγελματίες καταγγέλουν την αδιαφορία της πολιτείας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως για άλλη μια φορά η χώρα μας κατάφερε να γελιοποιηθεί μπροστά σε ξένους επισκέπτες. Περάσαν τουρίστες, Ιαπωνέζοι, Κινέζοι, δεν ξέρω, και βγάζαν φωτογραφίες και γελούσανε. Αυτά είναι τα έσχη μέσα στα λαδάδικα. Που τα λαδάδικα έπρεπε να είναι ο καθρέφτης της Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε βαπόρια, περιμένουμε ξένο τουρισμό, περνάει ξένος τουρισμός. Κοιτάξτε τα χάλια σας. Τα χάλια μας, κοιτάξτε τα χάλια μας. Κάθεται κανένας στο κατάστημά σας από τη στιγμή που δίπλα είναι η Κάδη σε πολύ κοντινή απόσταση και είναι και πολύ έντονη μυρωδιά. Έχουμε, το κατάστημά μας έχει 3 μέρες, δεν κάθεται κανένας έξω, με το ζόρι βάζουμε μέσα που δουλεύουμε κλιματισμό. Με το ζόρι τους βάζουμε μέσα. Έχουμε χάσει το 60-70% του τζίρου από την περασμένη Παρασκευή. Πολίτες του κέντρου μιλούν για άλλη μία φορά με απαξιωτικά λόγια για την πολιτεία. Περιγράφουν μία ντροπιαστική καθημερινότητα. 40 βαθμούς και να έχουμε αυτά τα σκουπίδια εδώ. Είναι διοίκηση αυτή. Σχόλιο μας είναι μια ιδέα. Τι άλλο να πω. Πρόβλημα για μας και για την υγεία μας. Και για τα μωρά μας και για όλα. Εγώ κάθομαι σε 1000 δέντρα. Απ' τη μια έχουμε το οξυγόνο με τα πεύκα και απ' την άλλη έχουμε τη βρωμιά με τα σκουπίδια. Οι περισσότεροι δεν δίνουν δίκιο ή άδικο σε κάποιον, ζητούν μόνο να καθαρίσει άμεσα η πόλη. Καθαριότητα λέτε πρέπει να περάσει σε ιδιώτες ή όχι? Όχι, νομίζω σε καμία περίπτωση. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι θα ανέβει κατακόρυφα το κόστος για τους δημότες, για τον κόσμο. Μπορώ να κάνω τίποτα εγώ? Η εικόνα αυτή είναι για όλους. Δεν μπορώ να κάνω όμως κάτι. Απλά προσπαθώ να δέσω τα σκουπίδια, γιατί μαζεύονται να, τουλάχιστον ο κόσμος όταν τα πετάει τα σκουπίδια, να δένει από πάνω τις σακούλες, να μην τις αφήνουν ανοιχτές. Πάντα σκυλιά, πάνε οι γάτες, τα ανακατεύουν και γίνεται χαμός. Υγειονομική βόμβα. Ναι. Κάθεσαι να πιεις ένα καφέ πιο κάτω, ξέρω εγώ, γεμάτο μύγες είναι. Τι να πω, δεν ξέρω άλλο τι να πω. Ο κόσμος ευελπιστεί μετά την απόφαση να βγουν ορισμένα απορριμματοφόρα με προσωπικό ασφαλείας, η κατάσταση να ομαλοποιηθεί όσο πιο σύντομα γίνεται. Την ίδια ώρα θλιβερή είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα νερά του Θερμαϊκού εδώ και αρκετές ημέρες. Το φυτοπλακτόν μπορεί να δημιουργεί το πράσινο χρώμα των νερών του κόλπου, όμως μυστήριο αποτελεί μέχρι και σήμερα το περίεργο καφετή χρώμα που διακρίνεται στις εικόνες μας. Είναι γνωστό σε όλους το πρόβλημα της ρύπανσης και της μόλυνσης του Θερμαϊκού κόλπου που επηρεάζει κατά πολύ τις γύρω περιοχές και ιδιαίτερα την πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι εικόνες όμως προκαλούν πραγματικά σοκ.